σελίδα 1038 από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους, πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφιον. Πρώτο κεφάλαιο, τρία εδάφιον, σελίδα 1038 από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους. Ευχαριστώ το Θεό μου, σάξα σας ενθυμούμε, πάντοτε, εν πάση προσευχή μου υπερ πάντων ημών δεόμενος με τα χαράς, δια την εις το Ευαγγέλιον κοινωνία σας από τις πρώτες ημέρας μέχρι του νυν. Βέβαιος όνεις αυτό τούτο, ότι εκείνος ως της άρχισε το αγαθόν έργον, θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού, καθώς είναι δίκαιον εις εμέ, να φρονώ τούτο περί πάντων ημών, διότι σας έχω εν την καρδία μου και είστε πάντε εσείς στα δεσμά μου, εις την απολογίαν, εις την βεβαίωση του Ευαγγελίου, συγκοινωνή μου της χάριτος. Διότι μάρτης μην ο Θεός, ότι σας επιποθώ πάντας με σπλάχνα Ιησού Χριστού. Και τούτο προσεύχομαι, να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον σε επίγνωσιν και εις πάσαν νόησιν, δια να διακρίνετε τα διαφέροντα, ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού, πλήρης καρπών δικαιοσύνης τον δια του Ιησού Χριστού εις δόξαν και έπαινον Θεού. Θέλω δε να εξεύρετε, αδελφοί, ότι τα συμβάντα εις εμέ συνέτρεξαν μάλλον εις πρόοδον του Ευαγγελίου, ώστε τα δια των Χριστών δεσμά μου έγιναν φανερά εις όλων το πρετόριον και εις πάντα στους λοιπούς. Και οι πληρότεροι των εν Κυρίω αδελφών, πεπιθώτες στα δεσμά μου, τολμώσει περισσότερο να κηρύττωσιν αφόβος των λόγων του Θεού. Τινές μεν και διαφθόνου και έρηδα, τινές δε και αποκαλείστε λύσεως κηρύττωση των Χριστών. Η μεν κηρύττωσιν εξ αντιζηλίας των Χριστών, ουχή εν καθαρότητη, νομίζοντες ότι προσθέτωσιν θλίψιν στα δεσμά μου. Η δε εξ αγάπης, εξεύροντες ότι είμαι τεταγμένος εις την υπολογία του Ευαγγελίου. Τι λοιπόν, πλην κατά πάντα τρόπον, είτε επί προφάση, είτε επ' αληθεία, ο Χριστός κηρύτεται εις τούτο χέρι, αλλά και θέλω χέρι. Και 27 εδάφιο λίγο πιο κάτω. Μόνον εσείς πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, για να ακούσω είτε όταν έρθω και σας είδω, είτε νόημα πόν την κατάστασή σας, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή για την πίστη του Ευαγγελίου, και μη φοβιζόμενοι εις ουδέν από τον εναντίον, το οποίο εις αυτούς μεν είναι ένδειξη απολίας, εις εσάς δε σωτηρίας και τούτο από Θεού. Διότι σε εσάς εχαρίστη του υπέρ Χριστού ο μόνο να πιστεύετε εις αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ αυτού, έχοντες τον αυτόν αγώναν, τον οποίον είδετε εν εμή και τώρα ακούετε εν εμή. Εάν λοιπόν υπάρχει της παρηγορία εν Χριστώ ή της παραμυθία αγάπης ή της κοινωνία πνεύματος, εις πλάγνα την άκια εκτιρμή, κάμετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντες σε αυτόν, και μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος είναι στη φυλακή της Ρώμης γύρω στο 63 μετά Χριστό και έχουν περάσει 13 χρόνια αφότου επισκέφθηκε τους Φιλίππους με διοίκηση, με οδηγία Πνεύματος Αγίου, και από εκεί τρεις άνθρωποι, ο Παύλος, ο Σίλας και ο μικρός, ο νεαρός Τιμόθεος, μεταμόρφωσαν με το κήρυγμα του Ευαγγελίου τους Φιλίππους, τη Θεσσαλονίκη, τη Βέρεια, την Αθήνα, την Κόρινθο, όλη την Ελλάδα, γιατί ήταν αληθώς δούλοι Θεού, πιστοί, φρόνιμοι, οικονόμοι, διαχειριστές της πολυειδούς χάριτος του Θεού, αλλά ήταν και οικονόμοι και διαχειριστές των μεγαλείων του Θεού.
Τώρα λοιπόν, μετά από 12 χρόνια, 13 χρόνια, στέλνει μια επιστολή στην Εκκλησία των Φιλίππων που αποτελεί πρότυπο Εκκλησίας. Δεν βρίσκει τίποτα που να ελέγξει και να χρειάζεται διόρθωση. Λέγεται, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι ο Σίλας παρέμεινε εκεί ως ή ο Λουκάς, ως ποιμένας μετά την απομάκρυση του Αποστόλου Παύλου. Αλλά πάντοτε ήταν η Εκκλησία των Φιλίππων μια εκκλησία πρότυπο. Γι' αυτό μέσα σε 12 χρόνια, ενώ καταρχάς πίστεψαν λίγοι άνθρωποι, στη συνέχεια δημιουργήθηκε οντότητα εκκλησίας με πρεσβύτερους, με διάκονους, με χαρίσματα, με διακονίες, μια εκκλησία όπου είχε ωραία χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τιμούσε τους αδελφούς, αγαπούσε τους αδελφούς και δεν σταμάταγε να προσεύχεται σε κάθε προσευχή του για αυτούς τους αδελφούς. Υπάρχουν δύο ειδών προσευχές που έκανε ο Απόστολος Παύλος, μεσητικές ή που κάνει ο Χριστός. Η μία προσευχή είναι «Κύριε, διόρθωσέ τον, τι θα κάνουμε με αυτόν, είναι πατέρα», και άλλη είναι «Πατέρα, ευλόγησέ τον ακόμη πιο πολύ». Όμως σήμερα θα δούμε με τη χάρη του Χριστού τι είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που είχε η Εκκλησία των Φιλίππων και αποτελούσε πρότυπο Εκκλησίας, πρότυπο πιστών ανθρώπων, πρότυπο οικογενειών, οικογενειακής σχέσης με το Θεό. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν με μεγάλη χαρά λέγει «Ευχαριστώ το Θεό μου όσες φορές σας θυμάμαι και σας θυμάμαι εν πάση την προσευχή μου», δεν σας θυμάμαι κάθε μήνα, κάθε χρόνο, «σε κάθε προσευχή μου σας θυμάμαι και πάντοτε προσεύχομαι με τα χαράς, γιατί θυμάμαι την κοινωνία που είχατε από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα», το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό, «με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού». Δηλαδή μόλις δεχθήκατε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μείνατε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και γνωρίσατε τη δύναμη του Ευαγγελίου του Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού, και γνωρίσατε ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων με θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να γνωρίζουμε εκ πείρας ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι δύναμη Θεού. Ερώτησης για τον κάθε έναν από εμάς: το έχεις γνωρίσει αυτό? Έχεις γνωρίσει ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σου αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη του Θεού και σου δίνει τη δύναμη να πράττεις τη δικαιοσύνη του Θεού για να δοξάζεται ο Θεός, να επιλάμπει στη ζωή σου ο φωτισμός του Ευαγγελίου, να είσαι μέσα στο φως, μέσα σε ημέρα σαν Υιός φωτός και Υιός ημέρας? Μπορούμε να πούμε σήμερα στο Θεό με τα βεβαιότητος: «Σε ευχαριστούμε για το Ευαγγέλιο σου, γιατί στη ζωή μου ήταν η δύναμη του Θεού που μου αποκάλυπτε το έλεος του Θεού και την αλήθεια του Θεού, πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού και μου έδινε και δύναμη, με ζωοποιούσε αλλά και μέσωζε σε κάθε στιγμή της ζωής μου». Ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αλλιώς με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όχι μόνο με δίδασκε και με διδάσκει, με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μου δίνει δύναμη και ισχύ για να συνεχίσω, αλλά με το Ευαγγέλιο του Ιησούς Χριστός με ζωοποιεί και με σώζει. Αυτό για να το πούμε θα πρέπει πραγματικά να έχουμε αγαπήσει το Ευαγγέλιο, να έχουμε αφιερωθεί ενωσιότητη, λέει ο Λόγος του Θεού, στο Ευαγγέλιο και μόνο στο Ευαγγέλιο, ώστε ο Θεός να μας έχει αγιάσει, να μας έχει ξεχωρίσει για τον εαυτό Του διά του Ευαγγελίου στον Ιησού Χριστό. Αδέρφια μου, είναι πολύ σημαντικό να ζούμε διά του Ευαγγελίου. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι ζωή θέλουμε. Ό,τι ζωή θέλουμε μπορούμε να την κάνουμε. Να κάνουμε ζωή ευχάριστη, με παρέες, με φιλίες,
να κάνουμε ζωή στη ματαιότητα, να κάνουμε ζωή με προσευχές, με νηστείες, να κάνουμε ζωή με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά ο Κύριος μας προτείνει μία μορφή ζωής. Εν το Ευαγγελίο διά του Ιησού Χριστού. Πιο σωστά, διά του Ιησού Χριστού εν το Ευαγγελίο. Μέσα στο Ευαγγέλιο. Εκεί φαίνεται η δύναμη του Θεού. Ο άνθρωπος που σκύβει το βλέμμα του και συμμετέχει και γίνεται κοινωνός του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού αποκτά τη δύναμη του Θεού και ο Θεός τον φρουρεί, τον υπερασπίζεται. Ο Θεός δοξάζεται στη ζωή του και ο Θεός τον δοξάζει δίνοντας καρπό σε αυτόν. Υπάρχει ένας ιδιαίτερος τρόπος να ζεις εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου του. Αυτό είναι το σωστό, όχι όπως το είπα πριν. Να ζεις εν το Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου του. Και χαίρομαι, δοξάζω το Θεό, γιατί εσείς από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα είχατε κοινωνία με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η ζωή σας. Η κοινωνία που έχετε με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που το μελετάτε, που το χαϊδεύετε, που προσεύχεστε, που το αγαπάτε, που ξέρετε ότι είναι η δύναμη του Θεού, δεν υπάρχει άλλη δύναμη Θεού. Και εξητείτε τη δύναμη του Θεού μέσα από το Ευαγγέλιο. Μπαίνεις μέσα στο ταμείο σου όχι γυμνός, με το Ευαγγέλιο. Γιατί θέλω να μου μιλάει ο Χριστός μέσα από το Ευαγγέλιο. Δεν θες να σου μιλάει με προφητικό λόγο. Θέλω, αλλά εκείνο που έχει δύναμη να μου μιλάει μέσα από το Ευαγγέλιο, μέσα από το Λόγο του Θεού. Θέλω το Ευαγγέλιο του Χριστού να κατοικεί πλουσίως εντός μου. Θέλω να ζω εν Χριστώ Ιησού διά του Ευαγγελίου. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, χαίρομαι και ευχαριστώ το Θεό για σας, γιατί από την πρώτη μέρα εκείνο που κάνατε ήταν προσκοληθήκατε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και έτσι είμαι βέβαιος ότι αυτός από την πρώτη μέρα που άρχισε το καλό έργο θα το επιτελέσει μέχρι την ημέρα που θα έρθει ο Χριστός να σας παραλάβει. Είμαι βέβαιος. Επειδή ξεκινήσατε με το Ευαγγέλιο και συνεχίζετε με το Ευαγγέλιο μέχρι σήμερα. Πώς, αδερφοί, να μας το πει αλλιώς ο Θεός? Ότι δεν μπορείς να γνωρίσεις τη δύναμη του Θεού στη ζωή σου παρά μόνο δια του Ευαγγελίου εν Χριστώ Ιησού. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς να φρουρήσεις από τον Πατέρα Θεό παρά μόνο διά του Ευαγγελίου εν Χριστώ Ιησού. Δεν μπορείς να ακούς καθαρότερα τη φωνή του Θεού όταν έρχεται ο Θεός, σε ελεεί αν και δεν τον εξίζεις και σου αποκαλύπτει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών μέσα από το Ευαγγέλιο. Και γνωρίζεις όχι μόνο με πληροφορία πολύ, με αποκάλυψη τις μυστικές βουλές του Θεού, αλλά τις ζεις, τις απολαμβάνεις. Σε σένα γίνονται από υποσχέσεις του Θεού σε εκτέλεση των υποσχέσεων του Θεού, εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Όχι να σου δίνει μόνο ισχύ και δύναμη για να αντέχεις, αλλά να σου δίνει δύναμη να σε σώζει και να σε ζωοποιεί. Και αυτό δεν γίνεται παρά μόνο μέσα από το Ευαγγέλιο. Ας αγαπήσουμε το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Ό,τι καλό έχει συμβεί στη ζωή μου, το ομολογώ ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Είμαι άχρηστος. Μόνο εγώ το ξέρω πώς. Δεν λέω λόγια μάταια και έτσι. Ξέρω ότι είμαι άχρηστος. Ένα πράγμα καλό έχω
ότι αγαπάω το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τίποτα άλλο. Δεν θα βρείτε τίποτα άλλο σε μένα καλό. Αγαπάω το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δηλαδή ψάχνω να βρω το Χριστό μέσα από το Ευαγγέλιο. Θέλω να μου μιλάει ο Χριστός μέσα από το Ευαγγέλιο. Θέλω να μου αποκαλύπτει ο Θεός τις μυστικές βουλές του, γιατί είναι γραμμένο ότι μέσα σε αυτό είναι και κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, επειδή από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα είσαστε συμμέτοχοι, είχατε κοινωνία, η ζωή σας ήταν μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού, γι' αυτό είμαι και βέβαιος ότι αυτός που άρχισε το καλό έργο με το Ευαγγέλιο στη ζωή σας θα το επιτελέσει μέχρι το τέλος. Δεν θα μείνετε στο δρόμο, δηλαδή αυτό που είπαμε στην Παλαιά Διαθήκη. Όλες οι αγαθές βουλές του Θεού θα γίνουν πραγματικότητα στη ζωή σας μόνο δια του Ευαγγελίου εν Χριστώ Ιησού. Μα κάνω λάθη, μα τα ξανακάνω, μα το Ευαγγέλιο του Χριστού θα τα φτιάξει όλα στη ζωή σου. Και τι θα κάνει αυτό που έκανε στους Φιλιππισίους? Και είναι βέβαιον και δίκαιον να θεωρώ ότι αυτός που άρχισε το καλό έργο με εσάς θα το επιτελέσει, γιατί πρώτον, ζώντας μέσα στο Ευαγγέλιο, με έχετε στην καρδιά σας. Εδώ το ερμηνεύει λάθος νομίζω ο Βάμβας. Το κείμενο λέει δια το έχειν με εν την καρδία, γιατί με έχετε στην καρδιά σας. Ξέρετε γιατί έχουν στην καρδιά τους τον Παύλο? Γιατί τους έφερε το Ευαγγέλιο. Μα δεν ήταν καλός άνθρωπος, δεν προλάβανε να δούνε την καλοσύνη του. Δεν προλάβανε να δούνε τη μόρφωσή του. Δεν προλάβανε να δούνε τίποτα ανθρώπινο καλό που είχε. Λίγες μέρες έμεινε στους Φιλίππους. Αλλά αυτό το οποίο παραλάβανε από τον Απόστολο Παύλο ήταν το Ευαγγέλιο του Χριστού, γι' αυτόν τον αγαπάνε. Αγαπάνε τον Απόστολο Παύλο που τους φανέρωσε, τους δίδαξε, τους μετέφερε την κοινωνία που πρέπει να έχουν με το Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού και μέσα από αυτό αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη του Θεού. Πρώτον λοιπόν, γιατί με αγαπάτε εξαιτίας του Ευαγγελίου. Δεύτερον, γιατί πάντες εσείς είσαστε στα δεσμά μου. Επειδή με αγαπάτε εξαιτίας του Ευαγγελίου, μου συμπαραστέκεστε στις ταλαιπωρίες μου, στα δεσμά μου, είσαστε μαζί μου, δεν με ξεχνάτε. Είτε με την προσευχή σας, είτε με την επίσκεψή σας, είτε δεν με ξεχνάτε. Ποιος είναι αυτός, αδελφοί, που δεν ξεχνάει τον αδελφό του? Αυτός που ζει εν το Χριστό Ιησού δια του Ευαγγελίου. Γιατί? Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάς αντίστομων μάχαιραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος. Τα πάντα είναι φανερά, γυμνά και τετραχυλισμένα μπροστά σε αυτόν. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι ένα βιβλιαράκι. Ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού. Γι' αυτό και μπορείτε, σας δίνει τη δυνατότητα ο Χριστός να συμπαραστέκεστε στα δεσμά μου, αλλά και στην απολογία μου, και να με υπερασπιζόσαστε όταν με κατηγορούνε, όταν με υβρίζουνε. Εσείς είσαστε μαζί μου. Γιατί? Γιατί έχετε τη δύναμη του Θεού που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν φοβόσαστε ούτε τα δεσμά μου, αλλά ούτε τις κατηγόριες που φέρνουν εναντίον μου. Και μου συμπαραστέκεστε, αλλά και με υπερασπιζόσαστε. Αδερφοί, για να το καταλάβουμε λίγο αυτό, όταν πούνε μια κακή κουβέντα για τη γυναίκα μας, πώς την υπερασπιζόμαστε? Όταν πούνε ένα κακό λόγο για το παιδί σου, η μάνα πώς ξεσηκώνεται? Γιατί αγαπάει. Έτσι κάνουν και οι Φιλιππίσιοι. Αγαπάνε. Αγαπάνε τον Παύλο γιατί τους έφερε το Ευαγγέλιο, γιατί γνώρισαν το Ευαγγέλιο, γιατί ζουν εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου. Γιατί έχουν καταλάβει τη δύναμη του Θεού, ξέρουν τη δύναμη του Θεού. Την ξέρεις? Τη δύναμη του Θεού εν το Ευαγγελίο, την ξέρεις?
Αν δεν την ξέρεις, να πας να τη μάθεις γρήγορα. Πρέπει να τη μάθουμε, αδερφοί. Τρίτον, είσαστε μαζί μου στη βεβαίωση του Ευαγγελίου. Συμμαρτυρείτε με τεμού. Δεν κρύβεστε όταν ομολογώ το Ευαγγέλιο. Δεν είστε δειλοί. Δεν φοβόσαστε. Δεν έχετε στην καρδιά σας πίκρα. Καλά του κάνουν, άστον εκεί. Αλλά έχετε στην καρδιά σας την αγάπη του Θεού, τη χάρη του Χριστού, την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Και είτε στα δεσμά μου συμπαραστέκεστε, είτε στις κατηγόριες είστε μαζί μου και με υπερασπιζόσαστε, είτε όταν κηρύττω το Ευαγγέλιο δεν κρυβόσαστε, δεν με αφήνετε μόνο μου. Συμμαρτυρείτε στη βεβαίωση του κηρύγματος του Ευαγγελίου, γιατί έτσι είσαστε συμμέτοχοι στη χάρη του Θεού σε μένα. Δηλαδή, ό,τι χάρη κάνει ο Θεός σε μένα τον Απόστολο Παύλο, την απολαμβάνετε κι εσείς οι μικροί και ασήμαντοι Φιλιππίσοι. Δεν είναι ωραίο, αδερφοί? Να απολαμβάνουμε την ίδια χάρη, το ίδιο έλεος, την ίδια δόξα. Δηλαδή να μας βάζει ο Θεός, επειδή αγαπάμε το Ευαγγέλιο, επειδή εξητούμε το Θεό μέσα από το Ευαγγέλιο, επειδή εξητούμε και ζητούμε και ζούμε τη δύναμη του Θεού μέσα από το Ευαγγέλιο, να λέει ο Απόστολος Παύλος, σας δίνει ο Χριστός αυτά τα χαρακτηριστικά για να απολαμβάνετε την ίδια χάρη που απολαμβάνω, παρακυρίου, εγώ ο Απόστολος Παύλος και εσείς. Ποιοι εσείς? Κυριακούλα, η Μαρία, ο Μιχάλης, την ίδια χάρη. Ίδια χάρη με τον Απόστολο Παύλο, την ίδια χάρη. Την ίδια χάρη. Γι' αυτό και μάρτης μου είναι ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι σας επιποθώ. Με σπλάχνα Ιησού Χριστού να σας ξαναδώ. Θέλω να σας ξαναδώ. Σας επιποθώ με όλη μου την ψυχή, σας ποθώ. Θέλω να σας ξαναδώ. Θέλω να δω το δεσμοφύλακα. Θέλω να δω όλα τα αδέρφια μου εκεί στους Φιλίππους. Έχουν περάσει 13 χρόνια. Θέλω να σας ξαναδώ. Και επειδή δεν μπορώ, γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, προσεύχομαι για σας. Τι προσεύχεσαι? Όχι να διορθωθούν, να τους δώσει ακόμη πιο πολλά ο Θεός από αυτά που τους έχει δώσει. Προσεύχομαι να περισσεύει, να περισσεύσει η αγάπη σας μεταξύ σας, με όλους, με τον πλησίον σας, με τους εχθρούς σας, όλο και περισσότερο, ώστε να έχετε επίγνωση του θελήματος του Θεού, να σας αποκαλύπτεται η αλήθεια του Ευαγγελίου. Όχι να έχετε γνώση του θελήματος του Θεού, επίγνωση του θελήματος του Θεού μέσα από το Ευαγγέλιο, και να έχετε σωστή κρίση στο να εκτελείτε αυτά. Μόνο όταν αυξάνεται η αγάπη σας, καινούργιο μυστικό. Ο Δαβίδ τι μας είπε? Όταν αυξάνεται τα... όταν αυξάνεται η ταπείνωσή σας, τότε θα δοξάζουμε στη ζωή σας. Τώρα ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Όταν αυξάνεται η αγάπη σας, τότε όλο και περισσότερο θα σας αποκαλύπτονται, θα σας φανερώνονται οι αλήθειες του Θεού, οι μυστικές βουλές του Θεού μέσα από το Ευαγγέλιο, και θα σας δίνεται η δυνατότητα να έχετε σωστή κρίση για να τις εκτελείτε. Και θα σας αποκαλύπτονται και θα σας δίνει τη δύναμη να τα εκτελείτε. Και τότε, τότε θα είστε πραγματικά ειλικρινείς ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, και η ζωή σας θα είναι χωρίς πρόσκομα, γιατί ο διάβολος θα έχει φύγει από τη ζωή σας, δεν θα μπορεί να σας εμποδίζει πια, δεν θα μπορεί να βάζει ανθρώπους να σας ταλαιπωρούν, και θα είστε πλήρης καρπών δικαιοσύνης διά του Ιησού Χριστού, εις δόξαν και έπαινον Θεού. Αυτό θέλει ο Θεός για μας. Πλήρης καρπών δικαιοσύνης, εις δόξαν και έπαινον Θεού. Πότε? Όταν αυξάνεται η ταπεινωσή μας
και έρχεται ο Θεός και μας ζωοποιεί και μας σώζει, και όταν αυξάνεται η αγάπη μας και έρχεται ο Θεός και μας δίνει όλο και μεγαλύτερες αποκαλύψεις μέσα από το Λόγο του Θεού και εξουσία να εκτελούμε το θέλημα του Θεού. Και τότε ο άνθρωπος μεταμορφώνεται σε ειλικρινή, όποιος και να είναι, ό,τι και να είναι, ειλικρινή στα μάτια του Θεού. Και απρόσκοπος, δεν αφήνει κανένα πρόσκομο Θεός στη ζωή του, ώστε να είναι πλήρης καρπών δικαιοσύνης, διά του Ιησού Χριστού, εις δόξαν και έπαινον Θεού. Και στρέφοντας τώρα το βλέμμα του Απόστολος Παύλος, μετά την προσευχή του προς τους Φιλιππισίους, λέγοντας, ελάτε να σε εξηγήσω κάτι. Η ζωή μου αυτά τα 12-13 χρόνια που έζησα όταν σας εγκατέλειψα, ήταν όλο ταλαιπωρίες. Πήγα στη Θεσσαλονίκη, ταλαιπωρίες. Πήγα στη Βέρεια, ταλαιπωρίες. Πήγα στην Αθήνα, ταλαιπωρίες. Πήγα στην Κόρινθο, ταλαιπωρίες. Μετά πήγα στην Έφεσο, εκεί να δεις τι έγινε. Όλη η πόλη ξεσηκώθηκε εναντίον μου. Μετά, δεδεμένος του Πνεύματος, πήγα στα Ιεροσόλυμα. Εκεί να δεις τι τράβηξα. Στη συνέχεια μπήκα σε ένα πλοίο για να επιστρέψω στη Ρώμη, ναυάγιο. Όλα αυτά όμως τα οποία έζησα ήτανε για την πρόοδο του Ευαγγελίου. Στην Έφεσο σώθηκαν όλοι στην Ασία. Στην Ελλάδα μεταμορφώθηκε η Ελλάδα. Στα Ιεροσόλυμα άκουσαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου βασιλείς, άρχοντες, πώς το λένε, ιερείς, φαρισαίοι, γραμματείς. Και όταν μπήκα στο πλοίο, σώθηκαν όλοι στο πλοίο, βρέθηκα στη Μάλτα, κήρυξα το Ευαγγέλιο, θεράπευε ο Χριστός και σώθηκαν και στη Μάλτα. Και έφτασα στη Ρώμη και με βάλαν φυλακή. Αλλά και αυτό ήταν για την προκοπή του Ευαγγελίου, γιατί άκουσε το κήρυγμά μου. Όλο το πρετόριο, όπως λέει ο ίδιος, και όλη η λυπή. Την περίοδο των δεσμών μου. 2 χρόνια έμεινε. Ό,τι και να γίνεται πια στη ζωή του Παύλου, γίνεται για την προκοπή του Ευαγγελίου. Γιατί? Γιατί ξέρει και ταπεινώνεται, γιατί ξέρει και αγαπάει. Άρα, όταν ταπεινώνεσαι και αγαπάς, θα γίνεις ένας μεγάλος? Όχι, ένας ταλαιπωρημένος, αλλά ευλογημένος στην παρουσία του Θεού. Ταλαιπωρημένος άνθρωπος, αλλά υπερευλογημένος στην παρουσία του Θεού. Και υπάρχουν και οι γύρω. Και όλοι οι αδελφοί, βλέποντας τα δεσμά μου, πήραν θάρρος. Και άρχισαν να κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Χριστού χωρίς να φοβόνται. Δεν δίλιαζαν, γιατί βλέπανε τα δεσμά μου και βλέπανε την καρποφορία μου. Πλήρης καρπό δικαιοσύνης, εις δόξαν και έπαινον Θεού. Και πήραν θάρρος. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι, τώρα που πήραν θάρρος, τι κίνητρο έχουνε που ομολογούνε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Τινές κηρύττουν από ζήλια και από φιλονικία για μένα. Νομίζουν ότι αν αυτοί κηρύττουν ελεύθεροι, ενώ εγώ είμαι φυλακισμένος, θα μου δώσουν πιο πολύ θλίψη. Είδατε, εμείς είμαστε ελεύθεροι και κηρύττουμε, ενώ αυτός είναι φυλακισμένος. Δεν είναι ο Θεός μαζί του. Φοβερό είναι να κρίνεις κατά την όψη τον αδελφό σου, τον δούλο του Θεού, επειδή ταλαιπωρείται για το όνομα του Χριστού. Άλλοι όμως, λέει, είναι ειλικρινείς και έχουν καλή θέληση και κηρύττουν τον Χριστό. Και τώρα αποκαλύπτεται ένας Παύλος, εκτελεστής του Λόγου του Θεού. Όμως εγώ δεν στενοχωριέμαι, ούτε αγανακτώ, γιατί αυτοί κηρύττουν από ζήλια και από αντιπάθεια για το πρόσωπό μου. Χαίρομαι γιατί κηρύτεται το Ευαγγέλιο του Χριστού.
είτε επαληθεία είτε επί προφάση. Χαίρομαι να επεκτείνεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Δεν με νοιάζουν τα κίνητρα των ανθρώπων, με νοιάζουν τα αποτελέσματα του Θεού. Γι' αυτό εσείς προσέχετε, Φιλιππίσι, να πολιτεύεστε, όχι όπως αυτοί εδώ που κηρύττουν από αντιζηλία, από φθόνο, από φιλονικία. Εσείς κοιτάχτε να πολιστεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και το Ευαγγέλιο του Χριστού, επαναλαμβάνω, η δύναμη του Θεού που σώζει αυτούς που τον πιστεύουν, γιατί μέσα από το Ευαγγέλιο ο Θεός αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη του, τη δικαιοσύνη τη δική του, τη δικαιοσύνη του Θεού, και δίνει δύναμη στους ανθρώπους να είναι ειλικρινείς και απρόσκοπτοι, απρόσκοποι εις το να εκτελούν, πρώτον να τους αποκαλύπτονται οι αλήθειες και τα μυστικά, οι μυστικές βουλές του Θεού από το Ευαγγέλιο, και να έχουν και τη δύναμη να περπατάνε στο θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Γι' αυτό εσείς προσέχετε, προσέχετε τα κίνητρά σας, προσέχετε τα λόγια σας, προσέχετε τη ζωή σας, προσέχετε να πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Θεού. Μην πολιτεύεστε κατά τη λογική σας, κατά τη γνώμη σας, κατά την άποψή σας, κανένας Φιλιππίσι, αλλά αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού να πολιτεύεστε, ώστε είτε είμαι παρόν είτε είμαι απόν, να βλέπω την προκοπή σας, ότι είστε στερεοί και αμετακίνητοι, έχοντες την ενότητα του Πνεύματος, εις ένα πνεύμα. Στερεοί και αμετακίνητοι, έχοντες όλοι μέσα στην Εκκλησία την ενότητα της πίστεως, με μία ψυχή θέλουσα το θέλημα του Θεού, με μία ψυχή και καρδιά καθαρή ενώπιον του Θεού, γνωρίζοντας μάλιστα ότι δεν πρέπει να φοβόσαστε όταν ξεσηκώνεται κάποιος εναντίον σας. Θα ξεσηκωθούν εναντίον σας, μη φοβάστε, γιατί αυτό για σας είναι ένδειξη σωτηρίας από του Θεού, ενώ για αυτούς είναι ένδειξη απολίας. Εσείς να μην ξεσηκώνεστε εναντίον των άλλων, εσείς να περπατάτε αξίως του Ευαγγελίου. Και όταν περπατάς αξίως του Ευαγγελίου, ή θα ξεσηκώνονται εναντίον σου, και αυτό είναι ένδειξη σωτηρίας για σένα, ένδειξη απολίας για τους άλλους, ή καθώς ταπεινώνεις τον εαυτό σου και αυξάνει η αγάπη, θα βρίσκεις χάρη και υπέρ αυτών που ξεσηκώνονται εναντίον σου, και θα γίνεσαι αίτιος ευλογίας και για αυτούς. Και πρέπει να ξέρετε, Φιλιππίσι, ότι είναι χάρισμα Θεού το να πάσχετε. Ο Θεός το χαρίζει. Είναι χάρισμα Θεού το να πάσχετε υπέρ του Χριστού, όπως είναι και χάρις Θεού, χάρισμα Θεού το να πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο Θεός λοιπόν κάνει με το Ευαγγέλιο του δύο χάρες. Η μία σου δίνει πίστη στο Ευαγγέλιο του Χριστού, και στην άλλη σου δίνει ταλαιπωρίες υπέρ του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και έτσι μπροστά μας ανοίγεται ένας δρόμος να τον περπατήσουμε, που ο Απόστολος Παύλος τον λέει τον αγώνα των καλών ηγονίστην. Το δρόμο μου ετελείωσα, την πίστη μου διατήρησα. Και πότε συμβαίνει αυτό? Όταν περπατάμε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, όλοι μας με ενότητα Πνεύματος Αγίου, ενότητα πίστεως και με μια ψυχή θέλουσα το θέλημα του Θεού. Τώρα ερώτηση τρίτη και τελευταία: είσαι εσύ μέσα σε αυτή την ενότητα ή έχεις αποχωρήσει τον εαυτό σου? Ο Θεός τη δημιουργεί αυτή την ενότητα, το να περπατάμε αξίως του Ευαγγελίου.
Ο Θεός διδάσκει τους περπατούντες αξίως του Ευαγγελίου σε πιο μεγάλη ταπείνωση και σε πιο πολύ αγάπη, σε πιο μεγάλη ευλογία. Ερώτηση είπα τρίτη και τελευταία. Εσύ είσαι μέσα σε αυτή την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, της πίστεως και της ψυχής της θέλουσας? Απολαμβάνεις το χάρισμα του Θεού να πιστεύεις το Ευαγγέλιο του Χριστού, να πιστεύεις το Ευαγγέλιο του Χριστού, να ζεις εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου του Χριστού? Απολαμβάνεις τη χάρη του Θεού να πάσχεις υπέρ του Χριστού, γιατί περπατάς αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού? Αυτό είναι χάρισμα. Χάρις Θεού. Έχοντας λοιπόν τον ίδιο αγώνα, τον οποίον είδατε σε μένα και ακούτε σε μένα, ούτω περιπατείτε κι εσείς αξίως του Ευαγγελίου. Αμήν.